τώρα στις τρεις μέρες για να πάρουμε τη δόση την οποία την κρατάνε περισσότεροι οι ίδιοι. Όχι, λοιπόν. Δεν νομίζω τώρα τελειώνει το πλαίσιο ούτως ή άλλως. Πρέπει να το απολύψει αυτό το δίλημα. Να πάμε και στον κύριο Ιβαλιώτη, όμως, τον οποίο τον διακόψαμε πριν, και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Παπαδημούλη που είναι στην παρέα μας. Κύριε Ιβαλιώτη, η δικιά σας αίσθηση από τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Κούρο, παρότι βλέπω ότι η φωτογραφία που έχετε βάλει είναι ελαφρώς βλοσιρή, πρέπει να σας πω ότι είναι η ώρα. Είστε χαρούμενος. Όχι, είναι η ώρα της σύνεσης, της νυφαλιότητας και της ψυχραιμίας. Έχουν αίσθηση ότι ο κόσμος βαρέθηκε τις κουβέντες, τους βερμπαλισμούς, τις επαναλήψεις, τα ίδια και τα ίδια, γιατί ο κόσμος δουλεύει. Θα πάει προς τη δουλειά του, δεν ξέρει αν είναι εγκυμένες οι καταθέσεις, αν θα έχει μεθαύριο δουλειά, αν ο μισθός θα είναι αυτός που είναι, θα πάει ακόμα πιο κάτω κλπ. Γι' αυτό λοιπόν. Επομένως, τι πιστεύετε ότι ζητάει ο κόσμος? Θα σας πω, επειδή άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βρίσκω λογικό αυτό που λέει. Πρέπει να πω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία κατευθείαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλιώς κάθε άλλη διερεύνηση από τον κύριο Παπανδρέου είναι ναρκοθετημένη. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι μια κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ανεμική και κολοβή. Θα πρέπει να ακούσουμε το όνομα του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να είναι ένα ευρύτερο αποδεκτό πρόσωπο εκτός Πασόκ, έτσι, για να μπορέσει να ξεπεράσει και τις ενστάσεις του ο κύριος Σαμαράς, και χρησιμοποιώ προσεκτική διατύπωση γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και βέβαια έχουμε τη Μέρκελ, τον Σαρκοζή και όλα τα υπόλοιπα μπουμπούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν τα γνωστά ζωριλίκια. Και επίσης κάνουμε μια δημόσια έκκληση να κάνει μια δεύτερη σκέψη ο κύριος Σαμαράς. Καταφέραμε να φύγει ο Παπανδρέου από την εξουσία, να πάμε μαζί στο επόμενο βήμα και αν είναι δυνατόν, επειδή όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Καραμανλής μετράει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει μια παρέμβαση στον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Ευχόμαστε να γίνει. Ή να γίνει, εν πάση περιπτώσει, εγκαίρως, γιατί η φωνή του κυρίου Καραμανλή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας ισχυρή και οπωσδήποτε ο διάδοχος, τον κύριο Σαμαρά, ακούει τον κύριο Καραμανλή. Ας γίνει μια συνεννόηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία ώστε να ξεφύγουμε, γιατί ξέρετε ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Δεν μπορεί να ακούει άλλο λόγια, επαναλήψεις και βερμπαλισμούς. Είναι η ώρα της δράσης και πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν είναι άπειρος ο πολιτικός. Τώρα, κύριε Ευαλιώτη, από τα ονόματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του κυρίου Μολυβιάτη, του κυρίου Μάνου, του κυρίου Βενιζέλου ακόμη, εσείς ποιον θεωρείτε, του κυρίου Προβόπουλου? Ποιο θεωρείτε επικρατέστερο, κατά τη γνώμη σας? Εγώ θα είμαι ευθύς μαζί σας. Δεν νομίζω ότι είναι κομψό να προκαταλαμβάνουμε τον θεσμικό ρόλο που είχε ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Προσωπικά, εσείς ποιον θα στηρίζατε? Από όλους αυτούς, ποιον θα στηρίζατε? Προσωπικά, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο για τους επόμενους δύο μήνες, έξι εβδομάδες, οκτώ, πόσες θα είναι? Καταλαβαίνω την δημοσιογραφική ανάγκη. Είμαι πολύ αλληλέγγυος μαζί σας, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι η ώρα των θεσμών. Θεσμικός ρόλος υπάρχει, είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, εκείνος πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Αν αρχίσει ο κύριος Παπανδρέου να παίζει το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, νομίζω ότι η διαδικασία είναι ναρκοθετημένη. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε τον άπειρο χρόνο. Βλέπετε ότι βαλόμαστε πανταχώθες. Κανένας Έλληνας δεν περισσεύει, όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι και θέλουν να βάλουν ένα χέρι να κολλήσει η Ελλάδα από τον πάτο είναι χρήσιμοι. Να πάμε και στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδημούλη, καλό μεσημέρι. Περιμένατε υπομονετικά. Σας ευχαριστούμε. Ποια είναι η αίσθησή σας? Θα έχουμε λύση σήμερα τελικά, πιστεύετε? Κύριε Κούρο, η αίσθησή μου είναι ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει στην ουσία της πολιτικής που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα. Έχουν πει ναι στο μνημόνιο που θα συνοδεύσει τη νέα δανειακή σύμβαση. Και τώρα ζούμε κακόγουστα παιχνίδια εντυπώσεων με στόχο το ποιος θα φορτωθεί το μουτζούρι και ποιος θα κερδίσει κάποιους πόντους. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν μπορούν να καθυστερήσουν αυτά τα παιχνίδια παραπάνω, γιατί αύριο συνέρχεται το Eurogroup και λογικά η Ελλάδα πρέπει αύριο να έχει μια απάντηση ποια κυβέρνηση θα έχει, με ποιον πρωθυπουργό, με ποιον υπουργό οικονομικών. Αλλά η δική μου έγνοια είναι άλλη. Ποια πολιτική θα ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση εφόσον τελειώσουν τις κόνξες τους Παπανδρέου και Σαμαράς? Η πρόβλεψή μου είναι ότι μια κυβέρνηση που θα είναι συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ευρύτερη δεξιά αντιπολίτευση ή μόνο με τη Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει ακόμη πιο δεξιά πολιτική από αυτήν που ακολουθεί μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ακόμη χειρότερες μέρες για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, για τους μισθούς, τις συντάξεις, το κοινωνικό κράτος. Και η τελευταία μου παρατήρηση, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ με βάση την κοινή λογική πως αθροίζοντας κανείς δύο αποτυχίες, την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας 2-4 με 2-9 και την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ 2-9 με 2-11, μπορεί να φτιάξει ένα θρίαμβο.
Κύριε Παπαδημούλη, να σας ευχαριστήσουμε. Να πάμε και στον κύριο Δημήτρη Ζαφυριάδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΔΙΣ, της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Κύριε Ζαφυριάδη, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ λένε όχι στην κυβέρνηση συνεργασίας. Θέλουν εκλογές εδώ και τώρα για να δώσει τη λύση όπως ισχυρίζονται, όπως υποστηρίζουν ο λαός. Η δικιά σας θέση. Εμείς εδώ και καιρό έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Και λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, διότι χρόνος για την Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει. Όπως αυτό έλεγε ο κ. Παπαδημούλης, αύριο είναι μια δύσκολη και κρίσιμη μέρα και θα πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα έχει αντιληφθεί ότι τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουν οι πολιτικές οι οποίες θα την κρατήσουν ενεργό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί, Στεφανία, με συγχωρείς, πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα η αξιοπιστία και πάλι της χώρας μετά από όσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει γρήγορα έτσι όπως είναι η Ελλάδα, στην κατάσταση που βρίσκεται. Η αξιοπιστία έχει πληγεί θανάσιμα και η θέση της είναι πάρα πολύ άσχημη. Αλλά πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις και όλοι πρέπει να αναλάβουν το βάρος αυτής της προσπάθειας. Εάν γίνονται σωστά βήματα, όλα μπορούν να διορθωθούν. Κύριε Ζαφυριάδη, είχα μείνει με την αίσθηση ότι η Δημοκρατική Συμμαχία, εάν δεν μετάσχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, θεωρούσε ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να είναι σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Τώρα που ο κύριος Σαμαράς αφήνει μια χτίδα φωτός με την προϋπόθεση παραίτησης του Γιώργου Παπανδρέου βεβαίως, θεωρείτε ότι συντρέχουν οι λόγοι για να είστε σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα? Κοιτάξτε, δείτε, εμείς δεν μιλάμε για να συμμετέχουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Θεωρούσαμε ότι βέβαια η κυβέρνηση να έχει χαρακτηριστικά εθνικής σωτηρίας για να υπάρξει ένα καθαρό μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι οι πολιτικές δυνάμεις συνενούν για να σωθεί η χώρα. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά τηρηθούν μέχρι το τέλος, είναι η θέση μας είναι ότι η Δημοκρατική Συμμαχία θα στηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση. Mm-hmm. Είστε σαφέστατος, κύριε Ζαφυριάδη, να σας ευχαριστήσουμε. Να πάμε και στον κύριο Τάσο Κρομίδα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου των οικολόγων. Κύριε Κρομίδα, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η θέση των οικολόγων στα τεκτενόμενα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα. Και στο γεγονός ότι φαίνεται ότι σήμερα μπορεί να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Θετική όσον αφορά την κυβέρνηση, να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, εθνικής ενότητας, όπως θέλετε πείτε το, για να σταματήσει πλέον όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Ναι. Εδώ πέρα που βρίσκεται η χώρα και με ευθύνη βέβαια των δύο μεγάλων κομμάτων που έχουν βάλει τη χώρα σε μια τροχιά οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, νομίζω πως η αλλαγή της κυβέρνησης από κάποια ευρύτερη συνεργασία, η οποία όμως θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένη αποστολή, είναι το μικρότερο κακό. Μικρότερο κακό με την έννοια ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει τα επίγοντα. Τι εννοούμε, να αντίθετα με τους εκβιασμούς, να εξασφαλίσει την καταβολή της έκτης δόσης, για την οποία άλλωστε ο ελληνικός λαός έχει κάνει τόσες θυσίες. Θα είναι δηλαδή διπλά άδικο να έχουμε ταυτόχρονα και τις θυσίες αυτές και τη μη εκταμείευση της δόσης, κάτι που ταυτόχρονα θα έβαζε σε κίνδυνο την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το ζήτημα όμως είναι, επειδή μια βουλή που είναι υποκατάρρευση μπορώ να πω, δεν έχει την νομιμοποίηση να ψηφίσει τη Δανειακή Σύμβαση, αυτό που χρειάζεται όμως είναι όλα τα κόμματα με νυφάλιο και ανοιχτό τρόπο να τοποθετηθούν ακριβώς επί της ουσίας για τις δικές τους απόψεις πάνω στη Δανειακή Σύμβαση. Τι εναλλακτικές προτάσεις έχουν και πώς θα διαχειριστεί το κάθε κόμμα αυτά που προτείνει. Άρα λέτε προσφυγή στο λαό. Σε δεύτερο στάδιο προφανώς η μοναδική λύση μπορεί να περάσει από τις εκλογές. Και εμείς θα θέλαμε τις εκλογές, αλλά στην πολιτική ξέρετε δεν μπορούμε να λειτουργούμε με το συναίσθημά μας. Και γι' αυτό λέμε ότι το μικρότερο κακό ακριβώς είναι με ευθύνη του πολιτικού συστήματος μια μεταβατική, ας πούμε, χαρακτήρα κυβέρνηση που θα διασφαλίσει ακριβώς τα επίγοντα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Κρομίδα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο του Αντένα. Ένα δευτερόλεπτο. Στεφανία, ναι. Έχω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την απέτηση του κυρίου Σαμαρά να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Κυβερνητικά λοιπόν στελέχη με ενημερώνουν ότι παραμένουν στο κλίμα της χθεσινής ανακοίνωσης που έβγαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ότι δηλαδή η διάθεση του Πρωθυπουργού για συνεργασία είναι ειλικρινής. Σε αυτή την κατεύθυνση βάζει ακόμη και το αξίωμά του. Δηλαδή είναι ανοιχτός στην διαβούλευση για να βρεθεί το πρόσωπο κοινής αποδοχής που θα ηγηθεί αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα.
Να δούμε λοιπόν πού θα βγάλει αυτή η κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να δούμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί στην κρατική τηλεόραση, αλλά και τις δηλώσεις του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Λικουρέτζου, στο χθεσινό κεντρικό δελτίο του Αντένα, από τις οποίες φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή να συζητήσει το χρόνο διάρκειας της κυβέρνησης, αλλά και τα πρόσωπα. Καθώς επίσης και το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι έμπειροι άνθρωποι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ουσιαστικά συζητάμε, το οποίο δεν η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί πέρα των δύο κομμάτων και να βρεθεί μια συνένεση ευρύτερη που να περιλαμβάνει και άλλες δυνάμεις. Δεν ξέρω πόσες δυνάμεις θα θέλανε να συμμετέχουν, αλλά δεν πρέπει να περιοριστεί στα δύο μεγάλα κόμματα. Αλλά είναι απαραίτητο να είναι τα δύο μεγάλα κόμματα στο σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης. Το θέμα είναι αν βάλουμε κάτω τις διαδικασίες, το χρόνο που χρειάζονται αυτές τις διαδικασίες, δεν επαρκούν οι 6 εβδομάδες. Δεν καθορίζεται από την Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος καθορίζεται μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρος ότι αν κληθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διαθέτει το σεβασμό όλων, θα λάβει υπόψη και την παράμετρο του χρόνου. Εμείς αυτό το οποίο δεσμευόμαστε είναι η ουσία της εξέλιξης των πραγμάτων. Να μην κινδυνεύσει η ευρωπαϊκή μας συμμετοχή, να μην κινδυνεύει η συμμετοχή μας στη ζώνη του ευρώ, να αποδείξουμε προς τα έξω ότι είμαστε έτοιμοι. Βάζετε μια νέα παράμετρο αυτή τη στιγμή. Ποια παράμετρο? Αναφέρομαι στο Σύνταγμα της χώρας. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβγαλε τον εαυτό του εκτός κάδρου για να διευκολύνει τα πράγματα και του αξίζει ο δημόσιος έπινος και η αναγνώριση αυτής της μεγάλης επιλογής του. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας. Ο ίδιος λοιπόν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, δεν θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός και αυτό ας το σεβαστούμε όλοι. Συμμερίζομαι και αποδέχομαι την απόφασή του. Με μπαράζ τώρα αρνητικών δημοσιευμάτων και πολιτικών δηλώσεων που αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης για να βρεθεί στην Αθήνα λύση, έστω και την ίστατη ώρα, μια συνενετική πολιτική απέναντι στην κρίση χρέους, απαντούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και αναλυτές στην συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Αναλυτές και πολιτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη συνένεσης και πολλοί εκτιμούν ότι ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα. Οργισμένη και ανήσυχη η Ευρώπη πιέζει να βρεθεί πολιτική λύση και κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα για να μην τυναχτεί στον αέρα η Ευρωζώνη. Την στήριξή του στην απόφαση Παπανδρέου να ξεκινήσει συζητήσεις για κυβέρνηση συνεργασίας εκφράζει με δήλωση το πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πάουλ Νιρούπ Ράσμουντσεν. Ο Παπανδρέου επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, σεμνότητα και αποφασιστικότητα στις ενέργειές του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός καθοδηγείται όπως πάντα από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ασκεί επίσης σκληρή κριτική τόσο στον Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας για μικροτακτικισμούς, όσο και στις ηγεσίες της Γαλλίας και της Γερμανίας για τα 2 χρόνια βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης του ελληνικού προβλήματος χρέους. Έκκληση στον Αντώνη Σαμαρά για να στηρίξει μια κυβέρνηση συνεργασίας απευθύνει ο Έλμαρ Μπρόκ, Γερμανός Ευρωβουλευτής με τους Χριστιανοδημοκράτες, συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την εξωτερική πολιτική. Η στάση του Σαμαρά απέναντι στη χώρα του είναι ανεύθυνη. Καλό τον αρχηγό της ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίξει πλήρως το πακέτο στήριξης για την Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτε πλέον προς διαπραγμάτευση. Δεν είναι ώρα για κομματικό πόλεμο χαρακομμάτων. Χαρακτηριστικό είναι και το σημερινό άρθρο των New York Times. Κάθε ένδειξη ότι η Ελλάδα οδεύει προς ένα δηλητηριώδες αδιέξοδο είναι βέβαιο ότι φοβίζει τους ηγέτες της Ευρώπης και τους πιστωτές της και υπονομεύει τη σταθερότητα. Η συνεχιζόμενη πολιτική αναστάτωση έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρώπη δεν μπορεί να την αντέξει. Όμως πληθαίνουν και οι ακραίες φωνές που πιέζουν σε μια κατεύθυνση να σκληρύνει ακόμα περισσότερο η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Αθήνα. Γερμανός βουλευτής του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος της Βαβαρίας, κυβερνητικού εταίρου της καγκελαρίου Μέρκελ, ζητάει πρόσθετες εγγυήσεις για να εκταμιευτεί η εκτιδόση. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία της Αθήνας έπεσε στο μηδέν τις ημέρες μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος. Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο υπόσχονται τώρα να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της βοήθειας, οποιαδήποτε εκταμίευση θα πρέπει να συνοδεύεται από νέες εγγυήσεις με τη μορφή συμμετοχής σε ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις. Πολλοί αναλυτές είναι πλέον απεσιόδοξοι για το μέλλον της χώρας μας και τονίζουν ότι ακόμη και με μια κυβέρνηση συνεργασίας η κατάσταση θα παραμείνει πολύ δύσκολη. I don't believe this story has a happy ending. I think we're now looking at the degree of severity of a bad ending. This week frightened everyone. It frightened the G20 leaders, Europe. It frightened the Greek people because it looked like this whole house of cards was tumbling down very quickly. A week later, no referendum. Going to early elections, hopefully having a stronger Greek government, but that doesn't change how difficult it will be for the Greek government and the Greek people to undertake these unbelievably deep cuts.
Τώρα η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της για την Ελλάδα, όμως προσεύχεται για την Ιταλία, τον επόμενο αδύναμο κρίκο στον ντόμινο του χρέους και της πολιτικής αστάθειας. Να αλλάξουμε κλίμα. Μία ακόμη σπουδαία παράσταση της διάσημης Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, το τρίτο μέρος του έπους των Νιμπελούγγεν, του Βάγνερ, Ζίγκριφτ, καθήλωσε το κοινό του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και άλλων πέντε πόλεων σε όλη τη χώρα. Και σε αυτή την παράσταση η προσέλευση των φίλων της όπερας ήταν τεράστια, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τις υψηλού επίπεδου παραγωγές που φέρνει στην Ελλάδα ο όμιλος Αντένα, που έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική συνεργασία με την κορυφαία λυρική σκηνή για τα επόμενα τρία χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο. Καθήλωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Ζίγκφριντ. Η σπουδαία παράσταση της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης μεταδόθηκε απευθείας από την κορυφαία λυρική σκηνή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους φίλους της όπερας. Μια ανάσα πολιτισμού. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Αντένα, θερμά συγχαρητήρια στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης που μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτές τις υψηλής αισθητικής και αξιών στιγμές του πολιτισμού στον πλανήτη. Το τρίτο μέρος του έπους των Νιμπελούγγεν του Ρίτσαρντ Βάγνερ Ζίγκφριντ είναι η τρίτη παραγωγή του φετινού κύκλου του πολυβραβευμένου προγράμματος της Μετόπερα που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Έλληνες χάρη στον όμιλο Αντένα, που έχει εξασφαλίσει για τρία χρόνια τη συνεργασία με τη διάσημη αμερικανική λυρική σκηνή. Είναι η τρίτη στη σειρά παράσταση, πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει όλο το θεσμό και πιστεύουμε ότι και οι άλλες θα πάνε το ίδιο καλά. Η εικόνα υψηλής ευκρίνειας μετέφερε στους θεατές το συμπαντικό όραμα του Βάγνερ. Η πρωτοποριακή σκηνική μηχανή μεταμορφώθηκε από μαγεμένο δάσος σε ερωτική φωλιά στη βουνοκορφή, με τον Γκάρι Λέμα να τραγουδά το ρόλο του Ζίγκφριντ και την Ντέμπορα Βόη, το Σπριμχίλτε, να είναι το έπαθλό του. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δει κανείς μια όπερα και ιδίως από την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Η παράσταση μεταδόθηκε απευθείας σε άλλες πέντε πόλεις της περιφέρειας, ενώ την 5η 10 του μηνός θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει και το αθηναϊκό κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.